Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και καλώς ήρθατε για ακόμα μία φορά στην εκπομπή Το Τελικό Σφύριγμα. Μετά από απουσία περίπου 2 εβδομάδων, επιστρέψαμε και πάλι στις επάλξεις. Καλησπέρα, Αντρέα. Καλησπέρα. Μαζί μας για την σημερινή εκπομπή φιλοξενούμε τον ποδοσφαιριστή της Σπάρτης, τον Μιχάλη Φράγκο. Μιχάλη, καλώς ήρθες στην εκπομπή μας. Ευχαριστώ πολύ. Και συγχαρητήρια για το πανέμορφο γκολ το οποίο πέτυχες χτες. Ευχαριστώ. Ίσως τον πιο φορμαρισμένο ή έναν από τους πιο φορμαρισμένους ποδοσφαιριστές της Σπάρτης, γιατί πέτυχε τον γκολ και με την Καλυθέα, αλλά πέτυχε τον γκολ και, και δύο γκολ με τα Χανιά. Έτσι. Στους δύο συνεχόμενους εντός έδρας αγώνες, ο Μιχάλης έχει πετύχει 3 γκολ και μάλιστα πάρα πολύ ωραία, κυρίως αυτό με την Καλυθέα, το ανάποδο ψαλίδι. Ας ξεκινήσουμε από αυτό, μιας και το αναφέραμε. Ναι. Πώς το. Γίνανε όλα σε κλάσματα δευτερολέπτου. Πώς ήρθε εκείνη η έμπνευση της στιγμής. Αυτό ακριβώς ήταν μια έμπνευση της στιγμής. Που μετουσιώθηκε σε ένα όμορφο γκολ. Κάθε ωραίο γκολ πιστεύω ότι πέρα από την ικανότητα θέλει και φαντασία. Εκείνη τη στιγμή εγώ ήταν μια έμπνευση όμορφη που κατέληξε σε ένα όμορφο γκολ. Η φαντασία είναι ένα από τα στοιχεία που πρέπει να έχει ένας επιθετικός, έτσι, σίγουρα, να δημιουργήσει, ναι. Κάτι να δημιουργήσει. Βέβαια, κάτι τώρα. Είδαμε ότι το γκολ δεν το πανηγύρισες, σεβόμενος τον 1,5 χρόνο τον οποίο έχει περάσει στην Καλυθέα. Και η ερώτηση μου είναι εξής, όταν πετυχαίνεις τέτοια γκολ, δεν θες λίγο να τα πανηγυρίσεις παραπάνω? Ήθελα πάρα πολύ να το πανηγυρίσω, αλλά ήμουν 1,5 χρόνο στην Καλυθέα και είχα πολλές αναμνήσεις από την ομάδα της Καλυθέας και δεν ήθελα να το πανηγυρίσω και το κράτησα μέσα μου. Αυτό νομίζω ότι σε κρατάει εκείνη την ώρα μέσα σου, είναι λίγο τα συναισθήματα, είναι λίγο ανάμεικτα. Ο Μιχάλης έχει μεγάλη εμπειρία από τη Β' Εθνική και τη Football League. Να μας πεις κάποια πράγματα για τη φετινή κατηγορία. Έχεις αγωνιστεί σε διάφορες ομάδες στο παρελθόν. Πώς βλέπεις τη φετινή κατηγορία, το πρωτάθλημα της Football League και τις ομάδες στον ανταγωνισμό? Φέτος η Football League είναι ένα πολύ πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα από τις προηγούμενες χρονιές. Βλέπουμε ότι μέχρι τελευταία αγωνιστική θα γίνεται μάχη και για την παραμονή των ομάδων στη Β' Εθνική και για την άνοδο. Που θα παλέψουν αρκετές ομάδες και αυτό πιστεύω κάνει το πρωτάθλημα πολύ πιο ανταγωνιστικό και δυνατό. Βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή ξεχωρίζουν ο Απόλλωνος Μύρινης με τη Λαμία. Πιστεύεις ότι αυτές οι δύο ομάδες θα μείνουν μέχρι τέλος? Αυτή τη στιγμή πάνε χέρι-χέρι ο Απόλλων και η Λαμία, ο Άρης από πίσω, ο Καραδοκή. Τώρα πιστεύω στα ντέρμπι θα παιχτεί η άνοδος, θα παίξουν μεταξύ τους και ο Άρης και η Λαμία. Και εκεί θα κριθεί ποιες ομάδες θα ανέβουν. Αλλά μέχρι τελευταία αγωνιστική θα παιχτεί η άνοδος. Και στον υποβιβασμό θα γίνει και μάχη. Αυτό ακριβώς, και η άνοδος και στον υποβιβασμό. Εκεί θα στον υποβιβασμό θα παλέψουν οι ομάδες μέχρι το τέλος για να σωθούν. Μιας και μένουν 7 αγωνιστικές. Ναι, που μένουν 7 αγωνιστικές. Ολοκλήρωση του πρωταθλήματος. Έτσι ακριβώς. Χαρακτηριστικό στοιχείο στο χθεσινό παιχνίδι ήταν ότι η Καλυθέα και εγώ ήταν οπωσδήποτε για ένα θετικό αποτέλεσμα. Για το τρίποντο, μιας και έχει να πάρει νίκη από τις 22 Ιανουαρίου να βγάλει διπλό εκτός έδρας. Και το εντυπωσιακό στατιστικό για την ομάδα της Σπάρτης είναι ότι από τον αγώνα με τον Απόλλωνα Σμύρνης 16 Νοεμβρίου του 2016 δεν ήταν η τελευταία φορά που έχασε εντός έδρας. Από εκείνη τη στιγμή μέχρι και το χθεσινό παιχνίδι μετράει 12 παιχνίδια εντός έδρας με 7 νίκες και 5 ισοπαλίες. Αυτό ακριβώς. Η έδρα μας πιστεύω είναι το όπλο μας. Γι' αυτό και 12 παιχνίδια τώρα και δύσκολα δεχόμαστε γκολ και δύσκολα χάνουμε μέσα στην έδρα μας. Πόσο σημαντικό είναι αυτό για μια ομάδα να μπορεί να βασίζεται στην έδρα της, στον κόσμο της, στο γήπεδό της? Ειδικά η Β' Εθνική
πιστεύω ότι το πιο σημαντικό είναι η έδρα της. Όσα παιχνίδια καταφέρει και κερδίσει ή δεν χάσει μέσα στην έδρα της, τόσο καλύτερα θα είναι η πορεία της στο πρωτάθλημα. Και επειδή, να πούμε για τον κόσμο που μας παρακολουθεί, ότι είχε γίνει πολύς δώρος πριν την έναρξη του πρωταθλήματος, ότι αν είναι κατάλληλο το γήπεδο της Σπάρτης, αν μπορεί να γίνει, να παιχτεί ποδόσφαιρο, βλέπουμε ότι κάθε Κυριακή είναι όλο και καλύτερο, έτσι, το χορτάρι. Ναι, είναι πολύ αυτό μπορείς να μας το επιβεβαιώσει και εσύ. Ο χώρος είναι πραγματικά πάρα πολύ καλός. Πιστεύω είναι από τους καλύτερους, αν όχι ο καλύτερος, από τους καλύτερους αυτή τη στιγμή στην κατηγορία. Και πιστεύω θα διατηρηθεί έτσι μέχρι το τέλος. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι εμείς οι ποδοσφαιριστές που παίζουμε σε αυτό το γήπεδο. Στην αρχή της χρονιάς, κατά τον έλεγχο της Football League, ήταν ο κύριος Καραγκούνης, αν θυμάμαι καλά το όνομά του, που είχε έρθει. Είχε πει ότι ο αγωνιστικός χώρος είναι από πάρα πολύ καλό στο δημοτικό στάδιο Σπάρτης. Βεβαίως, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για τους ποδοσφαιριστές να μπορούν να νιώθουν σιγουριά και πάνω απ' όλα ασφάλεια. Γιατί βλέπουμε και σε γήπεδα της Football League ότι φοβάσαι και να βάλεις το πόδι σου, ρε παιδί μου, λίγο εκεί, γιατί. Τραγικά. Δεν είναι καλά κουρεμένο, έχει γούβες, είναι ξερό. Κυρίως για τους ποδοσφαιριστές. Και έχει παίξει και σε τέτοια γήπεδα και φέτος. Τα περισσότερα δεν είναι τόσο ασφαλή και τόσο καλά. Και δεν παίζεται και ποδόσφαιρο κιόλας. Άμα είναι ανώμαλο το γήπεδο. Μάλιστα. Να περάσουμε στις καρτέλες. Τα αποτελέσματα. Πάμε στην πρώτη καρτέλα. Της 27ης αγωνιστικής. Παθραϊκός Πανιγιάλος άνευ αγώνα δεν έγινε. Πανιγιάλος το Αίγιο πήρε τους 3 βαθμούς. Λαμία Πανσεραϊκός 3-1, με το σκορ να διαμορφώνεται από το πρώτο ημίχρονο. Άρης Αγροτικός Αστέρας 2-0, και σε αυτό το αγώνα τα δύο γκολ ήταν στο πρώτο ημίχρονο. Απόλλωνος Σμύρνης Καλονή 4-0. Όφια Χαρναϊκός 3-0. Πανελευσινιακός Κισαμικός 2-1 με ανατροπή. Προηγήθηκε ο Κισαμικός στις αρχές του δεύτερου ημίχρονου, αλλά το γύρισε η Ελευσίνα. Τρίκαλα Γηνιακός 5-0. Σπάρτη Καλυθέα 2-1. Και Χαγιάννα Γέννης Καρδίτσας ήταν 2-1. Δεν έχει τελειώσει ακόμα ο αγώνας. Δευτέρα. Πάρα πολλά γκολ. Πάρα πολλά γκολ αυτή την αγωνιστική. Είναι αυτό που λέγαμε. Ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, καλές, δυνατές ομάδες και παίζεται και ωραίο ποδόσφαιρο και βλέπουμε αυτά τα εντυπωσιακά αποτελέσματα. Να μιλήσουμε λίγο για την πορεία της Σπάρτης, Μιχάλη. Εσύ ήρθες το Γενάρη μεταγραφή. Πώς την κρίνεις, δεν ήσουν στην ομάδα από την αρχή της χρονιάς, αλλά πώς κρίνεις τη μέχρι σήμερα πορεία της ομάδας στη Β' Εθνική. Καταρχάς, ο στόχος μας να πω ότι είναι ότι κάθε παιχνίδι το βλέπουμε ξεχωριστά και θέλουμε να δούμε το 100% των δυνατοτήτων μας και να παίζουμε μόνο για την νίκη, τίποτα άλλο. Και όσο πιο ψηλά φτάσουμε στο τέλος, θα γίνει σούμα και ο καθένας θα αναλογηθεί αν έκανε το καλύτερο δυνατό και για τον εαυτό του και για την ομάδα. Από τότε που ήρθα εγώ τον Ιανουάριο, πιστεύω ότι κάνω πορεία πρωταθλητισμού και μες στην έδρα μας έχουμε 12 παιχνίδια να μια πολύ καλή πορεία, όντως. Πολύ καλή πορεία και στα εκτός πάμε πολύ καλά και πιστεύω θα συνεχίσουμε έτσι μέχρι το τέλος. Τι ήταν αυτό που σε έπεισε να πάρεις την απόφαση να έρθεις στην ομάδα της Σπάρτης? Καταρχάς, γνωρίζω ότι η ομάδα της Σπάρτης είναι ένα από τα πιο υγιές σωματεία στη Β' Εθνική. Και ο κύκλος του ποδοσφαίρου είναι ένας πολύ μικρός κύκλος και όλα μαθαίνονται. Και ξέρουμε ότι η Σπάρτη είναι, ειδικά για τους ποδοσφαιριστές που έχουν στόχους και για να παίξουν πιο ψηλά, ότι είναι μια πολύ καλή περίπτωση και γι' αυτό κιόλας επέλεξα την ομάδα της Σπάρτης. Και νομίζω ότι μέχρι στιγμής έχεις δικαιωθεί για την απόφασή σου και δικαιώνεις και αυτούς που σε επέλεξαν, έτσι, με τις εμφανίσεις σου μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Πραγματικά είσαι όλο και καλύτερος κάθε αγώνα που περνάει, μιας και είχες και έναν τραυματισμό πρόσφατα, έτσι. Ναι, προσπαθώ και τον ξεπερνάω τώρα και όλο προσπαθώ και βρίσκω τα πατήματά μου και πηγαίνω όσο καλύτερα μπορώ. Μάλιστα. Θα περάσουμε και στη βαθμολογία. Πάμε και στη δεύτερη καρτέλα. Να δούμε και πού βρίσκεται η Σπάρτη και όλες οι ομάδες του πρωταθλήματος. Πρώτος είναι ο Απόλλωνος Σμύρνης με 71 βαθμούς. Δεύτερη Λαμία με 68. Τρίτος ο Άρης 62. Όφη 57, Τρίκαλα 55, Σπάρτη στην έκτη θέση με 42, ξέφυγε μάλιστα 5 βαθμούς από τον 7ο Αγροτικό Αστέρα, Πανσεραϊκός Πανιγιάλος μαζί στους 33, ο Πανιγιάλος είναι ο επόμενος αντίπαλος της Σπάρτης, Χανιά 30, Κισαμικός 29, Χαρναϊκός 29, Καρδίτσα 28, Εγνιακός 25, Καλυθέα 24, Παναλευσιακός 21, Καλονί 19 και Πανθαρικός φυσικά τελευταίος. Η Ελευσίνα με την νίκη της πλησίασε τους υπόλοιπους στη μάχη με την Καλυθέα με τις υπόλοιπες ομάδες και θα γίνει πραγματική μάχη εκεί για την αποφυγή του υποβιβασμού. Μάλιστα. Πάμε να δούμε και την επόμενη καρτέλα. Αγωνιστική. Που υπάρχει το Πανιγιάλος Σπάρτη. Καλονί Πανελευσιακός το Σάββατο. Αγροτικός Αστέρας Πανθρακικός. Όφη Απόλλωνος Σμύρνης. Αγροτικός Αστέρας Πανθρακικός δεν γίνεται αυτό το μάτς. Είναι άνευ αγώνα. Αχαρναϊκός Λαμία.
Κυσαμικός Τρίκαλα, Πανσεραϊκός Άρης, Αιγινιακός Χανιά, Αναγέννηση Καρδίτσας Καλυθέα και Πανεγέλιο Σπάρτη. Πανεγέλιο Σπάρτη το επόμενο παιχνίδι, την 30, επόμενη Κυριακή. Την επόμενη Κυριακή 30 Απριλίου. Μια και μένουν 7 αγωνιστικές, η ομάδα της Σπάρτης έχει 4 παιχνίδια εκτός έδρας και μόλις 3 εντός έδρας. Οπότε αυτό πάει πιο πολύ για τους φιλάθλους της ομάδας, ότι άμα θέλουν να δουν τα παιχνίδια της Σπάρτης, 3 έχουν μείνει μόνο. Έτσι, αν δεν κάνω λάθος, είναι με Αγροτικό Αστέρα, Αχαρναϊκό και Λαμία. Λαμία, ναι, το ντέρμπι. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι αν είναι και με αυτή τη σειρά. Νομίζω είναι Αγροτικός Αστέρας το πρώτο, μετά Αχαρναϊκός. Αχαρναϊκός και Λαμία. Τελευταία αγωνιστική με Λαμία. Αυτό. Οπότε 3 παιχνίδια εντός έδρας μέχρι την λήξη του. Μια πιθανή εκδρομή στο Αίγιο. Είναι σχετικά κοντά το Αίγιο. Μπορούμε να πάμε. Βεβαίως, ναι, Κυριακή, αν έχει και ωραία μέρα, μπορεί ο κόσμος να έρθει και να σας στηρίξει. Αλήθεια, Μιχάλη, ποια είναι η άποψή σου για τον κόσμο της Σπάρτης, για τους φιλάθλους που βρίσκονται στο γήπεδο? Από την πρώτη στιγμή που είδα στην ομάδα, είδα ότι ο κόσμος είναι πολύ κοντά στην ομάδα, έρχεται στο γήπεδο και έξω ο κόσμος συζητά για την ομάδα και πιστεύω είναι ευχαριστημένος και από την πορεία και από τους υπέρχεστες και από την οργανωτή και από τη διοίκηση και μακάρι να συνέχισε έτσι. Ο κόσμος είναι πραγματικά κοντά στην ομάδα και την στηρίζει. Μάλιστα. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, να περάσουμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Έχω ένα στόχο, ένα όνειρο, να πετύχω. Το μόνο που χρειάζεται είναι αποφασιστικότητα. Το πρώτο βήμα. Αντοχή. Συνεχώς δοκιμάζω τον εαυτό μου. Ο δρόμος δεν είναι εύκολος. Και όταν νομίζεις ότι ο αγώνας τελειώνει, εκεί είναι που πραγματικά ξεκινάει. Εμπιστεύομαι τον εαυτό. Διευρύνω τους ορίζοντές μου. Και τα εμπόδια που συναντώ γίνονται συμμαχοί μου. Βήμα-βήμα. Μέρα με τη μέρα. Φτάνοντας πια στην κορυφή, ξέρω πως όλη η προσπάθεια άξιζε. Και πάλι μαζί σας, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε μαζί με τον Μιχάλη Φράγκο, τον ποδοσφαιριστή της Σπάρτης και μεγάλο πρωταγωνιστή στο χθεσινό παιχνίδι. Να περάσουμε λίγο και στο χθεσινό παιχνίδι, Μιχάλη. Αυτό που εμένα προσωπικά μου κάνει εντύπωση είναι ότι μια και η ομάδα της Σπάρτης έχει εδραιωθεί πλέον στην έκτη θέση, που είναι και ο στόχος της μέχρι και το τέλος της χρονιάς, δεν παρτάει τα παιχνίδια. Είδαμε ότι, το αναφέραμε και στο πρώτο κομμάτι της εκπομπής, ότι βαθμολογικό κίνητρο δεν υπάρχει. Ήταν μονόπλευρο στο χθεσινό παιχνίδι, ήταν αυτό. Ήταν μόνο από την Καλυθέα. Καλυθέα και εγώ ήταν πολύ για του βαθμού. Καλυθέα και εγώ ήταν οπωσδήποτε. Παρ' όλα αυτά δεν το παρατήσατε το παιχνίδι. Πιστεύω ότι κάθε ποδοσφαιριστής στην ομάδα έχει στόχους, είτε με την ομάδα είτε σε άλλη ομάδα. Ναι, είτε ατομικούς. Να δίνει το καλύτερο αυτό μέσα στο γήπεδο για κάτι καλύτερο. Και πιστεύω αυτό θα συνεχίσει μέχρι το τέλος της χρονιάς και πιστεύω σε κάθε αγωνιστική θα παλεύουμε για μόνο για την νίκη.
τίποτα διαφορετικό. Και μπράβο σας, αυτό είναι σημαντικό στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Να βλέπουμε ομάδες που είναι αδιάφορες βαθμολογικά, αλλά να παλεύουν για την νίκη. Δεν το βλέπουμε συχνά. Βλέπουμε πάρα πολλά που γίνονται στη. Ναι, και προφανώς είναι και το πιο δύσκολο, ένας από τους πιο δύσκολους αντιπάλους στο δεύτερο γύρο. Αυτό η ομάδα της Καρδιάς ήταν πάρα πολύ καλή χθες στο χθεσινό παιχνίδι. Τις καλύτερες ομάδες που έχουν έρθει και έχουν έρθει μέσα εδώ. Αυτό έφταιγε. Με ωραίο ποδόσφαιρο και. Ήταν εν μέρει ο λόγος που στο δεύτερο ημίχρονο, περίπου για 10 με 15 λεπτά, μπήκατε κάπως νοθρά. Είδαμε ότι εκεί η Καλυθέα πήρε το πάνω χέρι. Είχε την υπεροχή. Είχε την υπεροχή, προηγήθηκε ένα δοκάρι με τον Ντεολιβέρα και ήρθε και τον γκολ 5 λεπτά αργότερα από τον Σμυρλή. Πού οφείλεται αυτή η αδράνεια, θα το έλεγα. Είχαμε μια πτώση αγωνιστική. Αλλά μετά με τις επιλογές που έκανε ο προπονητής μας και πέρασε κάποιους παίκτες και ξεκούρασε κάποιους άλλους, ανεβήκαμε και καταφέραμε και πήραμε την νίκη. Άρα είναι, όπως καταλαβαίνουμε, λογικό να οφείλεται αυτή η μικρή πτώση, όπως είπες, Μιχάλη, κατά διαστήματα, στο ότι το βλέπουμε. Η ομάδα της Σπάρτης είχε ένα μικρό ρόστερ και προσπαθεί ο προπονητής ο Σωτήρης Αντωνίου και μέχρι στιγμής τα έχει καταφέρει περίφημα. Ανακατεύει συνεχώς την τράπουλα. Και είχαμε και πολλές απουσίες. Συγγνώμη, να σημειώσουμε στο χθεσινό. Πάνω σε αυτό ήθελα να ξεχάσω. Ήθελα να σταθώ ότι είχαμε πολλές απουσίες. Οπότε είναι λογικό, παίζοντας οι ίδιοι και οι ίδιοι συνέχεια, να βγαίνει μείον 6 παίκτες. Μείον 6 παίκτες που θεωρούνται δεκαδάτοι. Έτσι. Ήταν σημαντικές απουσίες και φυσικά είναι και το κίνητρο της άλλης ομάδας. Δεν παίζει μόνο η Σπάρτη. Βεβαίως, ναι, δεν παίζει. Είναι και το κίνητρο της άλλης ομάδας. Όταν η άλλη ομάδα σου παίζει σε κάθε αγώνα την κατηγορία ή παίζει το πρωτάθλημα. Λογικό είναι να αναγκαστεί να ανέβει για να εκδικήσει ένα αποτέλεσμα, να πετύχει ένα γκολ όπως και πέτυχε η Καλυθέα χθες. Και μάλιστα είχαμε και μια πολύ ωραία απόκρουση του Μελίσσα, διπλή απόκρουση στις καθυστερήσεις. Στις καθυστερήσεις του αγώνα, νομίζω ότι εκεί κράτησε την. Να δούμε και να περάσουμε και στα στιγμιότυπα κάποια στιγμή. Βέβαια, καλή ευκαιρία είναι να περάσουμε, μιας και μιλάμε για το χθεσινό παιχνίδι. Πάμε να δούμε το αποτέλεσμα της Σπάρτης, το 2-1 και το πολύ όμορφο γκολ του Μιχάλη. Πάμε στη Σπάρτη. Εδώ είχαμε ντέρμπι. Ξεκίνησε με γκολ της Σπάρτης από τον Φράγκο με τον Ανάκο Ψαλίδη. Ωραίο. Γκολάρα, φίλε, όχι απλά γκολ. Στο 15ο λεπτό. Υπό Αναστόπουλο. Άμα γινόταν γραφικό τώρα, θα έλεγα άμα τα βάζει ο Μέση. Και έρχεται η Καλυθέα να ισοφαρίσει στο 66. Τα βάλω μέσα, το δεύτερο. Σέντρα του Όρντεν και σου του Σμυρλή. Τέσσερα λεπτά αργότερα γίνεται το 2-1, που ήταν το τελικό σκορ μετά από φάουλ του Λότα. Εδώ έχουμε αυτό γκολ πάλι ο Πέτρος Λεβέντης προσπαθεί να διώξει. Πες σχολιάζαμε τις φάσεις, ολοκλήρωσε αυτό που έλεγες. Δεν είναι καλή εκτέλεση στο αυτό το γκολ που βάλει η Καλυθέα, γι' αυτό. Η εκτέλεση του Λότα στο φάουλ. Και εκτός από τον γκολ του Μιχάλη και τον γκολ της Καλυθέας που πέτυχε ο Σμυρλής. Είχε μπει αλλαγή, μπράβο, 5 λεπτά. Πολύ ωραία κίνηση, πολύ ωραίο τελείωμα. Καλυθέα δεν ξέρω κατά πόσο θα έπρεπε να βρίσκεται σε αυτή τη βαθμολογική θέση. Ο Μιχάλης θα μας πει τη γνώμη του, γιατί έχει καλούς παίκτες. Η άποψή μου είναι ότι είναι αδική η βαθμολογική θέση αυτή που βρίσκεται η Καλυθέα. Έχει καλούς παίκτες, παίζει ωραίο ποδόσφαιρο. Απλώς δεν καταφέρει να παίρνει το αποτέλεσμα και ειδικά στα εκτός έδρας παιχνίδια. Αυτό της λείπει και αν πιστεύω διορθώσει αυτό, πιστεύω θα καταφέρει και θα παραμείνει στην κατηγορία. Αυτό ακούγονταν πάρα πολύ χτες στο γήπεδο και από τους φιλάθλους και από τους δημοσιογράφους, αλλά ακόμα και από τους ποδοσφαιριστές και τους παράγοντες και των δύο ομάδων, ότι πραγματικά το αποτέλεσμα αδικεί αυτή την ομάδα. Όχι το χθεσινό, γενικά το αποτέλεσμα της σεζόν, η εικόνα της Καλυθέας. Και στο πρώτο παιχνίδι με αντίπαλο της Σπάρτη είναι πολύ ωραίο. Ναι, ήταν πολύ ωραίο αγώνας. 4 γκολ. 2-2 το τελικό σκορ. Ανακατατάξει. Πολλές ευκαιρίες και η Καλυθέα και η Σπάρτη. Ήταν πολύ ωραίο, πολύ ωραίο παιχνίδι και πραγματικά η ομάδα της Καλυθέας έχει κερδίσει τον Άρη στην έδρα της, αν θυμάμαι καλά, 2-0. Έχει καλά αποτελέσματα, αλλά θα μπορούσε να έχει ακόμα περισσότερους βαθμούς. Ακριβώς. Να περάσουμε λίγο στον επόμενο αντίπαλο. Ο Πανιγιάλος, το Αίγιο είναι μια δυνατή έδρα, με πολλά χρόνια στη Β' Εθνική. Μια έμπειρη ομάδα που γνωρίζει την κατηγορία. Να μας πεις κάποια πράγματα για το παιχνίδι της Κυριακής, που είναι πολύ ενδιαφέρον και είναι μάλιστα και το πολυπλανησιακό ντέρμπι, έτσι. Βεβαίως. Πιστεύω ότι θα γίνει ένα σκληρό παιχνίδι την Κυριακή με τον Πανιγιάλο. Έχουν μια πολύ δυνατή έδρα. Με αρκετό κόσμο που στηρίζει την ομάδα και πιστεύω θα κριθούν πολλές μάχες μέσα στο γήπεδο για να πάρει κάποια ομάδα την νίκη. Πιστεύω να είμαστε σε καλό φεγγάρι εμείς και να πάρουμε το διπλό για να γυρίσουμε με την νίκη. Προετοιμασία ξεκινάει Τρίτη. Σήμερα είχαμε ρεπό, αύριο ξεκινάει η προετοιμασία για το παιχνίδι. Αγωνιστικά, αυτό το αγωνιστικά έρχονται τρεις παίχτες.
Και... Κραβαρίτη, Σιώπη, Μπουντόπουλο. Ναι. Είναι αυτή να ξεπεράσει και οι τρεις στον τραυματισμό του. Και οι τρεις. Και ο Μπανούσης γυρνάει. Με τον Γκαλίτσιο και Μπανούσης ήταν οι δύο τιμωρημένοι στο χθεσινό παιχνίδι. Και νομίζω και θα λείπουν Παπαχρήστος, Κατσίκης. Τιμωρία. Τιμωρημένοι. Έχουν συμπληρώσει κάρτες. Φάγαμε κάρτες, δεν θυμάμαι. Πρέπει να φάγαμε. Ναι, δεν είχε συμπληρώσει ο Κατσίκης κάρτες στο χθεσινό παιχνίδι. Νομίζω και για φαουλ σε αντεπίθεση πήγε να κόψει την. Δεν είχε πολλές κάρτες φάσεις ο διαιτητής. Όχι, ένα ήρεμο παιχνίδι. Το offside ήταν. Ένα offside ήταν που σε κόψανε σε μια φάση για να κάνεις το 2-0 στο πρώτο ημίχρονο. Με 7 λεπτά μετά τον γκολ περίπου. Που δεν ήσουν. Ίσως δεν ήσουν εσύ. Γιατί βλέπω τον αμυντικό μπροστά μου, φεύγω πλάγια εγώ. Ψεύω δεν ήμουνα. Τώρα δεν ξέρω αν είναι κάποιο άλλο ποδοσφαιριστή τη Πάρτη. Ήταν ο Ηλίας, ίσως. Να το ξαναδούμε το βίντεο. Αν ήταν κάποιο. Δεν την έχουμε τη φάση ούτε στην καθοριστική φάση να γίνει το 2-0 και να τελειώσει το παιχνίδι. Δεν τη δείξανε. Τις φάσεις που είδαμε επίσης, πέρα από το πολύ όμορφο γκολ του Μιχάλη, πέρα από το offside που συζητάμε, νομίζω δεν είδαμε και την έμπνευση, ακόμα μία έμπνευση που είχες από το κέντρο. Σωστό. Γύρισες, έγινε. Εγώ, για να πω την αλήθεια, είδα μόνο όταν η μπάλα έφυγε από τα πόδια σου. Δεν είδα πώς ξεκίνησε η φάση. Έγινε πλάγιο και πήρες την μπάλα. Ναι, ήταν πλάγιο. Εγώ είχα πλάτη το τέρμα, απλώς. Ήξερα ότι ο τερματοφύλακας ήταν έξω. Να πούμε για τον κόσμο που δεν ξέρει, ήταν στο μετά χώρο του κέντρου. Στο κέντρο. Ακριβώς μπροστά από τον τέταρτο διαιτητή. Από τους πάγκους. Ένα-δύο λεπτά μετά το 1-0. Ναι, ναι, ναι. Πολύ κοντά στο 1-0. Εκεί κάπου 1-0. Δεν θυμάμαι, 2-3 λεπτά. Είχα την έμπνευση και τη φαντασία να στώρα από εκεί, από το κέντρο. Αλλά δυστυχώς ήταν λίγο. Ήταν εντυπωσιακό το σούτ. Εγώ έμεινα με ανοιχτό το στόμα γιατί ξέρεις μπορούσε να καταλήξει στα αλήθεια. Η πορεία της μπάλας ήταν ωραίο. Βλέπεις ρε παιδί μου, όταν βλέπεις ένα σούτ, βλέπεις αν η πορεία πάει προς το τέρμα ή αν είναι για εκτός. Είσαι και επηρεασμένος. Το δικό σου σούτ ήταν πάρα πολύ καλή. Πολύ κοντά, ναι. Πήγε προς το τέρμα, αλλά για λίγο έχασες ακόμα ένα πολύ όμορφο γκολ. Είσαι και επηρεασμένος, ανεβασμένος από τον γκολ που έχεις πετύχει. Ω σαν θεατής λέω και σαν θεατής το λέω. Προφανώς μετά ανεβάζει την ψυχολογία. Μάλιστα. Δεν ξέρω, Μιχάλη, καθώς σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος, αν θέλεις να. Και θα σας ευχαριστήσω που με προσκαλέσατε στην εκπομπή σας. Να σε ρωτήσουμε και πού αφιέρωσες τα γκολ. Πού αφιέρωσες τα γκολ. Πολύ τα σημαντικό. Τρία που έχεις πετύχει σε δύο συνεχόμενες αγωνιστικές. Έχεις πετύχει τρία γκολ. Τα δύο γκολ που έβαλα και το χθεσινό με την Καλυθέα τα αφιέρωσα στο γιο μου. Είναι 40 ημερών. Να σου ζήσει. Να σου ζήσει, να είναι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Υγεία να έχουμε. Πριν κλείσουμε, επειδή έχουμε χρόνο για μία τελευταία ερώτηση, τώρα μου ήρθε όταν μιας και αναφέρθηκε στο γιο σου, θα τον παροτρύνεις να ακολουθήσει το επάγγελμα του μπαμπά. Πιστεύω από τώρα βιάζεται αυτός να κάνει προπόνηση. Βιάζεται. Είναι λίγο ζωηρός και νεύρα από τώρα βιάζεται να. Πάντως, άμα σου έλεγε το παιδί στο μεγαλώσει, μπαμπά, θέλω να ακολουθήσω την καριέρα τη δική σου, να μπω στο ποδόσφαιρο, θα το παρότρυνε το παιδί. Θα το παρότρυνα, ναι, απλώς. Θα ήθελα να προχωρήσει και με το σχολείο πρώτα και μετά να έχει ένα δεύτερο στόχο στο μυαλό του το ποδόσφαιρο. Είναι μια πολύ καλή ερώτηση γιατί και ο χώρος του ποδοσφαίρου δεν είναι και γενικά πλασμένος. Αυτό ακριβώς δεν είναι γενικά πλασμένος όπως πολύ σωστά λέει ο Ανδρέας. Οπότε... Οπότε... Είναι πολύ δύσκολο, ειδικά αυτές οι εποχές τώρα να είσαι ποδοσφαιριστής και ειδικά σε τέτοιες κατηγορίες είναι αρκετά δύσκολο. Πολλές ομάδες που επιβιώνουν και ποδοσφαιριστές. Γι' αυτό λέω καλύτερα να. Βλέπουμε καθημερινά τις δυσκολίες. Από πλευράς μου, Μιχάλη, να σε ευχαριστήσουμε για την παρουσία στην εκπομπή. Να σου ευχηθούμε καλή επιτυχία και καλή συνέχεια. Υγεία πάνω απ' όλα και μακάρι να δεις και τον γιο σου, τον Τζούνιορ, όπως επιθυμείς. Και καλή συνέχεια στην πορεία και της ομάδας αλλά και στην προσωπική σου καριέρα. Ευχαριστώ πολύ. Κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, να σε ευχαριστήσουμε και εσάς που μείνατε μαζί μας μέχρι το τέλος της εκπομπής. Από τον Άντι Κοντέα και τον Ανδρέα Τσαρούχα, καλό υπόλοιπο ημέρας. Να είστε καλά. Yeah.